πάλι μαζί κι εμείς, να μπορέσουμε να ψυχολογηθούμε εδώ, να ζωγραφίσουμε και να φτιάξουμε ωραία πράγματα. Πήρα λοιπόν πάλι στο πράσινο χαρτί, πήρα λοιπόν και τα σύνεργά μου και λέω να προσπαθήσω κάτι. Άλλωστε, ξέρουμε ότι σε λίγο καιρό έχουμε και μια μεγάλη γιορτή και ετοιμαζόμαστε όλοι. Γιατί λοιπόν να μην κάνω κι εγώ κάτι που να είναι επίκαιρο για αυτές τις μέρες. Και γιατί όχι λοιπόν, για να δούμε τι μπορώ να ζωγραφίσω, φτιάχνοντας, ώστε να έχω ένα ωραίο και ολοκληρωμένο σχέδιο. Έτσι, παίρνω λοιπόν ένα χρώμα, χωρίς να έχω ακόμα τίποτα φτιάξει, και προσπαθώ, δημιουργώντας με απλό, όπως είπα, τρόπο, ώστε να δημιουργήσω κάτι που να είναι ωραίο και να με εκφράζει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, προσπαθώ, φτιάχνω με ένα ωραίο χρώμα, θα σας πω γιατί διάλεξα αυτό το χρώμα, πάνω εδώ στο πράσινο λοιπόν, και γιατί συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, συνεχίζω. Και προσπαθώ να δημιουργήσω τι άλλο, αυτό που να είναι πάρα πολύ ωραίο και να με εκφράζει και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι καταλαβαίνουμε πόσο ωραίο είναι να προσπαθούμε, να θέλουμε να δημιουργήσουμε και γιατί όχι διάφορα πράγματα. Βλέπουμε εδώ ότι προσπαθώ τι να φτιάξω, ένα ωραίο, θα έλεγα, κουνελάκι που κάτι κρατάει στο χέρι του, σίγουρα. Τι άλλο λοιπόν από το αγαπημένο του, πιο από το καρότο που είναι και τον ευχαριστεί. Και μάλιστα το έχουμε συνδυάσει πάρα πολύ με τι άλλο, με το Πάσχα, με την Άνοιξη, με τις γιορτές αυτές. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα ωραίο κουνελάκι με απλό τρόπο, με όμορφο, και έτσι να έχουμε μια ωραία δημιουργία. Το φτιάχνω λοιπόν και τα υπόλοιπα που μπορεί να έχει πάνω σε αυτό το μικρό μου το σχέδιο, με απλό τρόπο, και πάλι το ξαναλέω, ώστε να μου δίνει την χαρά και την ικανοποίηση που φτιάχνω πάνω σε αυτό το μικρό μου σχέδιο με απλά υλικά, ώστε να έχω μια πλήρη και ωραία εικόνα. Έτσι, συνεχίζοντας, μπορώ να φτιάξω όλα αυτά που θέλω, που δεν είναι τίποτα άλλο από το σώμα τίνος του κουνελιού, με το παντελονάκι του, το μπλουζάκι του, με τα χεράκια του λοιπόν, με το πρόσωπό του, και έτσι έχω μια ωραία εικόνα που και αυτή μου δίνει όλη την χαρά και όλη την έκπληξη πάνω σε αυτό που θέλω να φτιάξω. Έτσι,
συμπληρώνοντας και φτιάχνοντας συνέχεια, καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε από το τίποτα και να φτιάξουμε διάφορα πράγματα. Και γιατί όχι, μια και τώρα είμαστε κοντά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, μπορούμε λοιπόν να έχουμε όλα αυτά. Μπορώ να συμπληρώσω και εδώ πάνω. Αφού λοιπόν είναι στη φύση και στην εξοχή, τι άλλο λοιπόν, μπορώ να συμπληρώσω τι υπάρχουν, έτσι, με έναν ωραίο τρόπο και με αυτά τα χρώματα που μπορώ λοιπόν να παίξω πάνω σε πράσινο φόντο, που σίγουρα για τα χόρτα και όλα αυτά θα τα φτιάξω με άλλο χρώμα, και βλέπουμε πως δίνουμε μια ωραία όθηση, μια ωραία λοιπόν κίνηση που φαίνεται καταπληκτική πάνω σε αυτό που θέλω να ζωγραφίσω. Έτσι μπορώ εδώ τι άλλο να φτιάξω και τα διάφορα χόρτα, είπα με άλλο χρώμα, πιο σκούρο εδώ, ώστε να δώσω όλη αυτή την πραγματική αίσθηση που υπάρχει, έτσι δημιουργώντας και φτιάχνοντας αυτό το χαριτωμένο λοιπόν και πάρα πολύ ωραίο μικρό κουνελάκι, που τι άλλο μας ετοιμάζει για τις γιορτές, θα λέγαμε, που είναι πρώτα το Πάσχα και όλες οι άλλες ημέρες μετά το Πάσχα, πριν βέβαια έχουμε τα Πάθη τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά έχουμε την αναγέννηση, την Ανάσταση θα έλεγα της φύσης, με όλο αυτό το όργιο που γίνεται από τα λουλούδια, από τα δέντρα, από όλους τους χυμούς της ζωής, από όλα αυτά που συμβαίνει να υπάρχουν στη φύση. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και με τη φύση, την εξοχή, καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να έχουμε τη γιορταστική ατμόσφαιρα και να χαιρόμαστε για αυτό που θα γιορτάσουμε αυτές τις ημέρες. Έτσι, συμπληρώνοντας, μπορώ εδώ πέρα τι άλλο να φτιάξω και τα διάφορα λουλούδια που υπάρχουν σε αυτό τα χόρτα. Βλέπετε λοιπόν πόσο καλέσθητα μπορώ και πόσο ωραία να δημιουργήσω από το τίποτα μια ωραία κάρτα πασχαλιάτικη και να μην την αγοράσω λοιπόν έτοιμη, με απλές κινήσεις, με απλά είδη ζωγραφικής, όλα αυτά μου δημιουργούν τόση χαρά, τόση ικανοποίηση και βλέπετε πώς μπορώ και φτιάχνω τόσο όμορφα πράγματα. Το βλέπετε και μόνοι σας με απλά υλικά, με σχεδόν τίποτα θα έλεγα, αλλά με πολλή δημιουργία, με πολύ μεράκι, μπορώ να κάνω τι άλλο, πολλά πράγματα, ώστε να είναι τόσο ωραία, τόσο καλά, που να μου θυμίζουν τι άλλο αυτές τις γιορτινές μέρες και μάλιστα τον εορτασμό της φύσης, την Άνοιξη, όλα συμβαδίζουν με το Πάσχα, με τη γιορτή που θα γιορτάσουμε. Έτσι, καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τόσα ωραία, τόσα όμορφα, τόσο όμορφα πράγματα, με απλά υλικά, όπως είπα,
το ξαναλέω, με απλό τρόπο και μάλιστα με πολύ μεράκι, χαρά, δύναμη, ώστε να έχουμε και υγεία και δημιουργία πάνω σε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε, και το ξαναπαναλαμβάνω και πάλι, με τόσο απλά πράγματα, να φτιάξουμε πάρα πολύ ωραία και να εκφραστούμε με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, καταλαβαίνετε πώς μπορώ να κάνω όλα αυτά με σχεδόν τίποτα, αλλά με πολύ διάθεση, με πολύ μεράκι, με πολύ δύναμη, ώστε να δώσω την ανάλογη χαρά, δημιουργία και ικανοποίηση. Βλέπετε πόσο ωραίο λοιπόν κάναμε ένα κουνελάκι να κάθεται στην εξοχή, να έχει λοιπόν το καρότο του μέσα στον αγρό, μέσα στο λιβάδι, με ένα απλό και ωραίο τρόπο. Καταλαβαίνουμε πόσο μπορούμε με απλά πραγματάκια να φτιάξουμε, να διακοσμήσουμε, και αυτό είναι το μέσα μέρος λοιπόν της κάρτας, και απ' έξω μπορούμε πάλι να φτιάξουμε και να συμπληρώσουμε και ό,τι άλλο, και αργότερα να το περάσουμε και με ένα ειδικό βερνίκι, ώστε να έχουμε το ανάλογο και να μην έχει χαλάσει.